Όσον αφορά την ίδρυψη, έχουμε την αντικατάσταση στο παλέφυτο όλο το δικτύο, το οποίο είναι από το Ζωλίνε, σε πλαστικού Ζωλίνε PVC με νέε παροχέ. Το οποίο θα στοιχήσει 1.447.000 ευρώ σαν προϋπολογισμό. Σε τι φάση είναι το εφτάμενο? Αυτό είναι σε φάση δημοπράτηση. Δηλαδή σε φάση αυτό το έργο είναι και 5 γεωτρήσεις, έτσι. Είναι στο ίδιο έργο, στο ίδιο μελέτη. Λοιπόν, τώρα, μετά πάμε ναι, παρακάτω. Ναι, ας πούμε στο τμήμα αποχέτευσης, το οποίο έχουμε κάποια έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, όπως είναι ο βιολογικός καταλυμός Γαλατάδων, Καλλιώτισσας και Παλιφύτου, το οποίο ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του γύρω στο Μάρτιο του επόμενου έτους. Συγγνώμη λίγο, Βεσέρνη. Αν είστε καλώς στη ζήτη να μας δείτε τους κωδικούς για να τρέχουμε κι εμείς. Α, έχεις το δανεικό πρόγραμμα. Έχω τον προϋπολογισμό. Άσχε τον προϋπολογισμό. Αλλά Νίκο 0415-0230 είναι αυτό που λέει. Αν ήξερα, ας πούμε θα πρέπει να το... γιατί είναι με δικιά μου κωδικοποίηση εδώ πέρα. Ότι σε τι φάση πήγεσαι το τέτοιο. Το βιολογικό. Το βιολογικό στο παλαιτικό. Όσον αφορά το βιολογικό και τα σκαψίματα στους Γαλατάς και στην Καλλιώτισσα. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι ο βιολογικός αυτό που σύμπτω, αυτό τελειώνει το μάτι. Τελειώνει το μάτι. Και μετά θα έρθει το μάτι. Στους Γαλατάς και στο Παλέφυτο. Στους Γαλατάδες έχουμε... Όχι στο Παλέφυτο, στους Γαλατάδες και η Καλλιώτισσα. Έχουμε για μένα την Καλλιώτισσα, ένα υπόλοιπο που έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο κομμάτι το παλαιτικό δίκτυο. Και υπολείπεται ένα άλλο μικρό κομμάτι το οποίο θα είναι με βάκουμ και αντιοστάσιο βάκουμ και αντιοστάσιο κατάρτιξης που θα στήσει τα κλίματα στο βιολογικό. Στους Γαλατάδες είναι όλο το δίκτυο βάκουμ, εκεί θα κατασκευαστεί με ένα αντιοστάσιο το οποίο και αυτό το ίδιο θα είναι το βάκουμ που θα αναρροφά τα κλίματα μέσα από τις παροχές και από εκεί με αντιοστάσιο κατάρτιξης θα βγει και αυτό στο βιολογικό. Και είναι και στο πρόγραμμα, ας πούμε, να γίνει και στο Παλέφυτο, ας πούμε, έγινε μια προσπάθεια και εκεί, μάλλον, θα γίνει και εκεί. Υπάρχει ανάδοχος, μάλλον. Υπάρχει ανάδοχος τώρα για το έργο. Τώρα, σε αυτό το έργο... για τη γάμο φάση. Είμαστε σε ενστάσεις. Δηλαδή, έχει γίνει αξιολόγηση και κάποια ένσταση έχει άρξει, ας πούμε, όσον αφορά αυτόν που πρέπει να παραλάβει να κάνει το έργο. Ποιος είναι ανάδοχος? Τώρα είναι τρεις εταιρείες. Από τις τρεις, οι δύο, ας πούμε, έχουν κάνει στάσεις με τα... Δηλαδή η μελέτη για το Παλέφυτο εκεί είναι, έχει τελειώσει η μελέτη και είμαστε στη... Για το Παλέφυτο. Το Παλέφυτο, ας πούμε, είναι στα σχέδια, ας πούμε, να γίνει τη ζήτηση. Το Παλέφυτο, απλά ο βιολογικός που έγινε, έγινε μια αναμονή για να δεχτεί και τα λίμματα του Παλαιφυτού. Στη διάρκεια, άμα ενταχθεί κάποιο σε κάποιο πρόγραμμα και βιολογικό, το πάρει. Ναι, ακριβώς. Αν βγει κάποιο πρόγραμμα για να κάνουμε και αυτό το έργο εκεί πέρα, και μετά την έσταση, αν έρθει. Μετά την έσταση, είμαστε έτοιμοι να γίνει ένα σκάφο σε εργολάβο. Να ξαναγίνει σε εργολάβο.